ακούω σήμερα τον κύριο Στουρνάρα, στον Νίκο Χατζηνικολάου το πρωί και μετά στον Μέγαρο Μαξίμου να βγαίνει και να κάνει μια δήλωση και να λέει και ποιος σας είπε ότι η απόφαση του δικαστηρίου. Θα φτάσω μέχρι τον Άριο Πάγο, θα κάνω την αναίρεση. Και δίνω εντολή, δίνω και παραγγελία. Παραγγελία. Στον κύριο Ζερβό. Το να συνεχίζει να εισπράττει το Χαράτσι. Δηλαδή, αν δεν το εισπράττει, τι θα γίνει, πει. Γιώργο Βλαχό. Θα κόβει το ρεύμα. Τα τελευταία 24 ώρα δύο το έχουν πει αυτό, έτσι. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Μόρση, ο οποίος είπε: δεν αναγνωρίζω τις αποφάσεις του δικαστηρίου σε ό,τι αποφασίζω εγώ. Ναι. Και ο άλλος ο Στουρνάρας. Αλλά έχει δίκιο όμως ο Στουρνάρας. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε να τον ακούσουμε και να τον σχολιάσουμε. Διότι... Κοιτάζουμε όλο μας το νομικό οπλοστάσιο. Μία πρώτη ένδειξη που έχω εδώ από τους νομικούς συμβούλους ότι η απόφαση αυτή αφορά μόνο τους διαδίκους, άρα η ΔΕΗ δεν πρέπει να διακόψει, να εισπράττει το τέλος αυτό. Και βεβαίως θα κάνουμε άμεσα αναίρεση στον Άριο Πάγο. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση αυτή δεν ερίδεται σε αντισυνταγματικούς λόγους. Δηλαδή, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι είναι συνταγματική ίσπραξη αυτού του τέλου. Θα δούμε, θα εξαντλήσουμε όλο το νομικό μας οπλοστάσιο. Δηλαδή... Θα συνεχίσει και θα τους εισπράττει, βεβαίως. Διότι φύγεται εδώ το δημόσιο συμφέρον. Παρά τη δικαστική απόφαση. Ναι, ναι. Βεβαίως, διότι θεωρούμε ότι το δικαστήριο αυτό δεν είχε τη δικαιοδοσία να βγάλει μια τέτοια απόφαση. Έτσι τουλάχιστον μου λένε οι νομικοί μου. Να ξέρετε ότι τυχόν διακοπή ίσπραξης του τέλου σημαίνει ότι τα έσοδα θα πάνε πίσω και αν τα έσοδα θα πάνε τόσο πολύ πίσω και έχουμε πρόβλημα, τότε θα αναγκαστούμε να πάρουμε άλλα μέτρα. Πολύ επώδυνα μέτρα. Άρα πρέπει να πραγματικά να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουμε. Αυτό είπε ο κύριος Στουρνάρας. Προχθές είπε κάτι χειρότερο κατά τη γνώμη μου. Να εξηγήσω αυτό που έμεινε στη μέση. Παρακαλώ. Έχει δίκιο ο κύριος Στουρνάρας ό,τι και να πει. Και αυτόν τον ομό εκβιασμό που έκανε, ότι αν δεν πληρώσει το Χαράτσι θα πάρουμε νέα μέτρα, γιατί αυτό είναι εκβιασμός, έτσι δεν το συζητάμε. Έχει δίκιο σε ό,τι πει ο κύριος Στουρνάρας. Για ένα απλό λόγο. Γιατί ο κύριος Στουρνάρας, άκουσα εγώ δηλώσεις του σήμερα σε ένα ραδιόφωνο, παλαιότερες, που ήταν ένας από τους ανθρώπους που στήριζε στο Σιμίτι στην κλοπή του χρηματιστηρίου. Και ένας άνθρωπος που έλεγε ότι η ένταξή μας στο ευρώ μας εκτείναξε προς τα πάνω. Θέλω απλώς να σας πω και να σας θυμίσω ότι εκτός από τα κλεμμένα του χρηματιστηρίου επί Σιμίτι Στουρνάρα, όταν μπήκαμε στο ευρώ, τη μία μέρα αγοράζαμε το μπουκαλάκι το νερό με 50 δραχμές και την άλλη μέρα το αγοράζαμε 170 δραχμές, δηλαδή 0,50 λεπτά το ευρώ. Έγινε η μεγαλύτερη αρπαγή χρημάτων. Από τις τσέπες του ελληνικού λαού έγιναν επί Σιμίτι Στουρνάρα στο χρηματιστήριο και στην ισοτιμία ευρώ. Δεν μπορεί σήμερα ο κύριος Στουρνάρας να εκβιάζει τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι αν δεν πληρώσετε το Χαράτσι, θα σας βάλω νέα μέτρα. Δεν το έκανε μόνο στο Στουρνάρας αυτό. Να πάω πρώτα το σχόλιο του κύριου. Ορίστε, κύριε Παδεμένη. Προχθές ο κύριος Στουρνάρας είπε το εξής. Ότι καλό λέει τους δικαστές να ασκήσουν το πατριωτικό τους καθήκον. Άκουσον. Δηλαδή, τους δικαστές. Δεν ξέρω να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που λέει νομικό προστάσιο και τέτοια είναι κουραφέξαρα. Τους νόμους. Πρόσεξε να δεις. Τους νόμους τους πετάνε στο καράθο των αχρήστων. Λέει δηλαδή ο κ. Στουρνάρας ότι ο δικαστής δεν είναι υποχρεωμένος να σχηματίσει δικανική άποψη με βάση τον νόμο, αλλά με αυτό που ο κ. Στουρνάρας θεωρεί πατριωτικό καθήκον, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Μνημονίου. Ο κύριος Στουρνάρας είναι ένας πολύ καλός τεχνοκράτης. Αλλά σαν τεχνοκράτης, καλόν θα ήταν να μιλάει και λιγότερο. Οι πολλές συνεντεύξεις δεν ωφελούν πάντοτε. Δεν το είπε μόνο. Θα έλεγα επίσης. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αμέσως, αλλά δεν μπορεί να είναι δική του απόφαση του Στουρνάρα αυτό. Διότι το είπε και όταν βγήκε από το Μαξίμου. Είναι ο αρμόδιος υπουργός. Παρακαλώ. Γιατί οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας είναι εκλεγμένοι, κυρία Ζαρακέλη. Και δεν είναι λοιπόν, για τη συνεντεύξη. Αν εκλεγούν και οι τεχνοκράτες, τότε να κάνουν και αυτοί αυτό τον έβαλε οι βουλευτές. Πολύ καλά έκανε και τον έβαλε υπουργό, αλλά σας λέω ότι πολλές συνεντεύξεις κάνουν κακό. Εφόσον λοιπόν υπάρχει μια τέτοια δικαστική απόφαση, και αφού ήταν και μια προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα καταργηθεί ο φόρος αυτός που μπαίνει μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και θα αντικατασταθεί με ένα εκλογικευμένο φορολογικό σύστημα, το οποίο ελπίζω να έρθει στο δεύτερο νομοσχέδιο μέσα στο 2013, αυτή η ιστορία με το Χαράτσι και γιατί δεν τον άζεψε η κυβέρνηση. Να πούμε ότι ο κύριος Στουρνάρας είναι άσχετος με τα νομικά.
Ο κύριος Τουρνάρας κατά καιρούς έχει υπάρξει από το 1994 στο 1997 αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου στη ΔΕΠΑ. Μετά ήταν από το 1998 στο 2000 στο ΝΟΔΙΧ, Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Μετά τον Ιούνιο 2005 ήταν επίτροπος στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Το 2005 μέχρι τον Αύγουστο του 2008 ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΠΑ Χρηματιστηριακής. Τώρα είναι υπουργός. Με τα νομικά άσχετος, διότι αν ήταν σχετικός δεν θα τολμούσε να πει ότι θα εξαντλήσουμε όλο το νομικό μας οπλοστάσιο, θα συνεχίσει και θα εισπράττει το τέλος. Δεν είναι τέλος, είναι φόρος. Το τέλος είναι ανταποδοτικότητα. Από τους γραμμούς της ΔΕΗ, διότι θίγεται εδώ το δημόσιο συμφέρον. Πάει στον Άριο Πάγο. Τον Άριο Πάγο θα πάει. Ναι. Έχει δικαίωμα να ασκήσει ενδίκο μέσον. Μάλιστα. Και εν όψη αυτής της ασκήσεως του ενδίκου μέσου, θα κάνει αίτηση αναστολής αυτής της αποφάσης να μην εκτελεστεί, ναι. Διότι η απόφαση αυτή είναι προσωρινός εκτελεστής. Άρα ο κόσμος τι εκτελεστεί. Να κάνει. Εγώ αυτό ο κόσμος θα περιμένει να πάει να πληρώνει. Δεν θα πληρώνει το χαράτσι, διότι δεν λέει μόνο η απόφαση του πολυμελούς. Το λέει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ναι, μεν το χαράτσι. Αλλά όμως όχι μέσω της ΔΕΗ. Το λέει το Συμβούλιο Επικρατείας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, το επιχείρημα. Ο κόσμος, οι πολίτες θα μουρλαθούν. Θα ανέβουν στα κεραμίδια. Ακούμε το πολυμελές πρωτοδικείο να λέει μην πληρώσετε το χαράτσι. Βέβαια. Βγαίνει ο Υπουργός των Οικονομικών. Βγαίνει ο Υπουργός των Οικονομικών. Και βγαίνει και από το μεγάλο Μαξίμου, άρα το έχει συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό. Δεν αυτονόητο. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Να απαντήσω. Και λέει, έδωσα εντολή στον διευθύνοντα της ΔΕΗ να εισπράττει το χαράτσι. Μισό λεπτό. Και πάω στον Άριο Πάγκο. Μα με συγχωρεί να κάνει ο κόσμος. Άκη, με συγχωρεί. Να απαντήσω, κύριε Βλάχο, με συγχωρεί. Ο κύριος Καπερνάρος με ιδιότητα και ο νομικός. Ο κύριος Καπερνάρος χαρακτηρίζει το ποσό χαράτσι αν πληρώνεται μέσω της ΔΕΗ, ενώ προφανώς λέει ότι δεν είναι χαράτσι αν πληρώνεται μέσω της εφορίας. Είναι χαράτσι ή δεν είναι. Ακούστε. Το χαράτσι είναι. Το χαράτσι είναι φόρος. Είναι φόρος. Μην τον μπερδέψουμε. Είναι φόρος. Μην τον μπερδέψουμε. Το ποσό να το πληρώσει ο κόσμος ή όχι. Το ποσό όχι. Πώς να μην το πληρώσει. Μέσω της ΔΕΗ. Α, όχι μέσω της ΔΕΗ. Βέβαια, μέσω το της εφορίας. Μέσω της εφορίας, από εκεί είναι άλλος δρόμος. Όχι μέσω της ΔΕΗ. Εδώ λέει. Δεν αλλάζει κάτι, κύριε Καπερνάρε μου. Με συγχωρείτε όμως αυτό που λέτε. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν κόβει το ρεύμα όμως. Κύριε, αφήστε με ένα λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν το κόβει το ρεύμα. Και λέει συνταγματικό το. Παρακαλώ, δεν γίνεται να κάνετε παράλληλες συζητήσεις. Ορίστε, κύριε Καπαγγελέα. Βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει νόμιμο, συνταγματικό το χαράτσι. Όχι όμως μέσω της ΔΕΗ. Βγαίνει η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου και λέει όχι μέσω της ΔΕΗ. Έρχεται ο Στουρνάρας και λέει έδωσε εντολή μέσω της ΔΕΗ. Είναι ανόητος. Δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί η απόφαση του δικαστηρίου παρά μόνον εάν αυτή η απόφαση με αίτηση αναστολής εκτελέσεως γίνει δεκτή και δεν εκτελεστεί γιατί είναι προσωρινός εκτελεστή. Πρώτον. Δεύτερον, θα πάρει εάν θεωρηθεί ότι είναι συνταγματικό που είναι κατά τα δικαστήριά μας, θα πάει μέσω της εφορίας. Όχι μέσω της ΔΕΗ. Πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο ότι ο κόσμος θα κάνει χρήση και των δύο αποφάσεων, δεν θα πληρώνει μέσω της ΔΕΗ. Μέσα φορεία. Θα πληρώνει ο κόσμος τελικά. Να πω κάτι. Κάποια στιγμή θα πληρώσει, αλλά όχι μέσω της ΔΕΗ. Δεν καταλαβαίνει κανένας γιατί ο κύριος Τουρνάρας έκανε αυτό το νομό εκβιασμό ότι θα πρέπει να μπουν άλλα μέτρα αν δεν πληρωθεί. Αφού μπορεί να το πληρωθεί, να το πληρώσει ο κόσμος μέσω της εφορίας. Όχι, γιατί μέσω της ΔΕΗ λέμε. Μέσω της ΔΕΗ πάει αμέσως το χρήμα στα δημόσια ταμεία. Ενώ στην εφορία θα καθυστερήσει μετά από ένα μήνα, δύο μήνες. Είναι προφανές αυτό το εξής. Δηλαδή τα λεφτά μπαίνουν πιο γρήγορα μέσω της ΔΕΗ στα ταμεία. Πάμε στην κυρία Λιακοπούλου. Τίποτα περισσότερο. Πάμε στην κυρία Λιακοπούλου να απολαύουμε, σας παρακαλώ. Είναι πολλά θέματα που θα συζητήσουμε. Θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι εισπράττονται άμεσα. Είναι ότι μέσω της ΔΕΗ σου ασκεί εκβιασμό στην εφορία. Άμα δεν έχει, μπορεί να το πει να μην το πληρώσει. Πάμε στην κυρία Λιακοπούλου.